Λίγα πράγματα ήθελα να πω εκ μέρους του διασωματιωτικού των ενώσεων του τύπου και μέσων ενημέρωσης. Καλέσαμε τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης εκτός χώρας, των λεγόμενων ξένων ανταποκριτών, διότι πρέπει να πούμε τι ακριβώς γίνεται στη χώρα και ειδικά στη δημόσια τηλεόραση και στα μέσα ενημέρωσης ευρύτερα. Ξέρουμε ότι το πρωί κληθήκατε οι άνθρωποι των μέσων ενημέρωσης των ανταποκριτών από το εξωτερικό, κληθήκατε από το κυβερνητικό εκπρόσωπο να ενημερωθείτε. Παρακαλέσαμε λοιπόν την Ένωση Ξένων Ανταποκριτών και εσάς να ακούσετε και τη δική μας πλευρά, διότι όπως ξέρετε ο δημοκρατικός διάλογος αυτή την περίοδο πάσχει και είναι κρίμα μονομερός η κυβέρνηση να προβάλλει τους ισχυρισμούς. Ξεκινάμε μια καταγγελία. Εχθές στα χέρια των δημοσιογράφων έφτασε ένα non-paper της κυβέρνησης που είχε εκδοθεί από το μηχανισμό προπαγάνδας του κυβερνητικού κόμματος. Είναι δημοσιευμένο αυτό ήδη το κείμενο, έχει καταγγελθεί και από τους συναδέλφους της ΕΡΤ, μέσα από το οποίο μπορεί να αντιληφθεί κανένας πώς διεξάγεται ο πολιτικός αγώνας και πόσο παραβιάζεται κάθε έννοια δημοκρατίας, αλήθειας, αντικειμενικότητας και ό,τι άλλο μπορεί να προσθέσει. Κλείνω με αυτό. Πάμε στα γενικά χαρακτηριστικά. Μετά από 3 χρόνια μνημονίου και 27% απώλεια του εθνικού εισοδήματος, με 27% γενική ανεργία και 35% στον χώρο του τύπου, με 65% ανεργία στους νέους ανθρώπους και με άπειρες μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις στο δημόσιο τομέα, έρχεται η στιγμή που σαν μια θατσερική μπουλντόζα ο Σαμαράς θέλει να εκδικηθεί τους Έλληνες μεταλλεργάτες ανθρακορίχους, σε εισαγωγικά. Το έκανε με τους καθηγητές της δημόσιας εκπαίδευσης. Πίστεψε ότι συνέτρεψε τα αιτήματα για μια δημόσια παιδεία για όλο το λαό. Τώρα επιτίθεται στην δημόσια τηλεόραση και στους δημοσιογράφους, πιστεύοντας ότι θα ισοπεδώσει την έννοια τη συνταγματική του δημόσιου αγαθού που λέγεται ενημέρωση και θα περάσει την περιουσία και την αξία της δημόσιας ενημέρωσης που υποτίθεται πως κατά το Σύνταγμα βρίσκεται το κοινοβουλευτικό έλεγχο να την παραδώσει βορρά στους σχεδιασμούς των φεουδαρχών ιδιωτών διαπλεκόμενων καναλαρχών. Αυτό είναι το νόημα του μηνύματος που πρέπει να σας δώσουμε και καταλληλότεροι από μένα, άνθρωποι της ΕΡΤ, μπορούν να σας δώσουν όλα τα δεδομένα για το πώς η δημόσια τηλεόραση δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, για το πώς η δημόσια τηλεόραση συμβάλλει με φόρους και ασφαλιστικές εισφορές όσο καμία άλλη εταιρεία ενημέρωσης που, σας επαναλαμβάνω, είναι χρεοκοπημένες και οι περισσότερες έχουν ιδιοκτήτες που πρέπει να πάνε στον κορυδαλό. Εδώ λοιπόν τίθεται και ένα θέμα δημοκρατίας. Ποιοι δημοσιογράφοι θα λένε την αλήθεια όταν χαθεί και η δημόσια τηλεόραση, όπου έχουμε ακόμα κάποια περιθώρια κοινωνικού και κοινοβουλευτικού ελέγχου. Στα υπόλοιπα μέσα, το μακελιό που έχει γίνει έχει οδηγήσει σε ένα προϊόν που χειραγωγείται από μηχανισμούς προπαγάνδας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσουν οι άλλοι συνάδελφοι. Εγώ, συνάδελφοι, θα αναφερθώ στις επεργειακές μας κινητοποιήσεις. Είμαι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, που μαζί με τις άλλες δύο ομοσπονδίες, την ΠΟΣΠΕΔ και την ΚΟΕΤΗΜ, κηρύξαμε την απεργιακή αυτή κινητοποίηση με την συνένωση του διασωματιακού των πρωτοβάθμιων ενώσεων. Όπως γνωρίζετε όλοι, η απεργία ξεκίνησε από το πρωί και έχει επιτυχία 100%. Όλοι οι συνάδελφοι, ενωμένοι, με μια φωνή, με μια γροθιά, αξιώνουν να πάρει πίσω η κυβέρνηση το λουκέτο που έβαλε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Αυτό το λουκέτο εμείς είμαστε αποφασισμένοι να το σπάσουμε και μόνο τότε θα μπορέσει να ξαναρχίσει η δημοκρατία τα βήματά της, τα οποία αυτή η τροϊκανή κυβέρνηση τα σταμάτησε.
Έχουμε πρόβλημα δημοκρατίας. Έχουμε πρόβλημα λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών με μεγάλο έλλειμμα. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και δεν είναι λόγια δικά μου αυτά, είναι λόγια και του Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων και άλλων ευρωπαϊκών ενώσεων, οι οποίοι αύριο στη συγκέντρωση που θα έχουμε εδώ θα είναι δίπλα μας, μαζί μας. Όπως γνωρίζετε, ο αγώνας δεν είναι μόνο των δημοσιογράφων, είναι αγώνας όλων των εργαζομένων της χώρας. Είναι αγώνας όλου του δημοκρατικού λαού. Ζούμε αυτή τη στιγμή συγκλονιστικές στιγμές. Γνωρίζετε ήδη τι έγινε χτες με τις δεκάδες χιλιάδες που ήρθαν μαζί μας να περιφρουρήσουν το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Σήμερα θα επαναληφθεί και πάλι αυτό μετά την απόφαση που πήρε η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΕΔΗ να καλέσουν τους εργαζόμενους να έρθουν απόψε εδώ και να κηρύξουν αύριο 24ωρη πανελλαδική απεργία με συγκέντρωση στις 11 το πρωί. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτό τον αγώνα με όλα τα μέσα αλλά και με το μυαλό μας στην ενημέρωση του λαού. Ήδη έχουμε βρει τους τρόπους με τον οποίο ο λαός ενημερώνεται. Έχει την πλήρη ενημέρωση. Εμείς υπερασπίζουμε το δημόσιο φορέα αλλά και όλα τα ιδιωτικά μέσα όπου και αυτά μαστίζονται, σε αυτά οι συνάδελφοί μας μαστίζονται με πάρα πολλές απολύσεις και ο αγώνας αυτός δεν είναι ένας τυχαίος αγώνας. Είναι ένας αγώνας που θα συνεχιστεί μέχρι οι μνημονιακές πολιτικές να καταργηθούν σε αυτή τη χώρα και μέχρι η δημοσιογραφία να ξαναβρει το φωτεινό λαμπρό πρόσωπό της που είχε εδώ τόσο καιρό παρουσιάσει από τα δημόσια μέσα. Η πρόθεσή μας είναι συνέχιση του αγώνα μας με επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις. Αυτή είναι ακλόνητη απόφασή μας. Θέλουμε επίσης να σας ενημερώσουμε, αν δεν το γνωρίζετε, ότι εχθές αστυνομικές δυνάμεις έκαναν μια προσπάθεια να καταλάβουν το στούντιο της Μουρούζη και να διώξουν εκεί όσους συναδέλφους έχουμε. Απέτυχα. Σήμερα όμως πέτυχα. Οι άνθρωποι του κυρίου Δέντια πήγανε στην ΕΡΤΡΙΑ και υποχρέωσαν τους συναδέλφους μας να εκενώσουν το χώρο. Αντιλαμβάνεστε ότι αν αυτό συμβεί εδώ, ένα θα σας πω. Και είμαστε αποφασισμένοι όλοι να το κάνουμε μαζί με όλο τον ελληνικό λαό και τον δημοκρατικό λαό της χώρας ότι η πλατεία της Αγίας Παρασκευής θα μοιάζει με την πλατεία Ταξί. Εδώ δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να πάει η δημοκρατία μας πίσω. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν, επειδή είναι εθισμένος να υιοθετεί και να επιβάλλει τις μνημονιακές πολιτικές, να μας εξοντώσει όπως μέχρι τώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό υπηρετεί. Τα υπόλοιπα από τους συναδέλφους τους άλλους. Λέγομαι Παναγιώτης Κυριακογιάννης, είμαι ο πρόεδρος της ΠΣΠΕ. Η ΠΣΠΕ είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Δεν είναι της ΕΡΤ, είναι και στα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, στους τεχνικούς. Είναι η ΠΣΠΕ που μάχεται εδώ και πολλά χρόνια για δημοκρατία, για ελευθερία, για εργασιακά δικαιώματα. Είναι η ομοσπονδία που προσπαθεί μαζί με τις άλλες ομοσπονδίες, την ΠΕΟΤΗ, την ΠΟΕΣΥ και όλα τα άλλα σωματεία, να δίνει τον τόνο της ενημέρωσης, της ελεύθερης ενημέρωσης, να παράγει ειδήσεις, όχι με χαρκευμένα στοιχεία, αλλά με στοιχεία πραγματικά, χωρίς λογοκρισία. Έχουμε κάνει και εδώ στην ΕΡΤ απεργίες για τη λογοκρισία όταν αυτές παρουσιάστηκαν. Είμαστε μια ομοσπονδία που ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε, είτε το θέλει η κυβέρνηση είτε όχι. Να πάμε στη σημερινά. Η κυβέρνηση με μια απόφαση, με μια απόφαση αντιδημοκρατική, με μια απόφαση γροθιάς στο στομάχι της δημοκρατίας, προσπάθησε και προσπαθεί
να φημώσει τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, γιατί θεωρεί ότι δεν την εξυπηρετεί στα σχέδιά της εν ώψη επικείμενων εκλογών όπως υπολογίζει ότι θα κάνει. Θέλει υποδιοικητημένα μέσα ενημέρωσης ή εκφράζει τις εντολές των μεγάλων αφεντικών ή των ταμπατζίδων, όπως είπε πρώην πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση αυτή, με μια πρωτοφανή απόφαση, αποφάσισε να ρίξει την Ελλάδα στο σκοτάδι, κάτι που δεν έκανε η Χούντα το 1967, γιατί δεν έκλεισε την αντένα που υπήρχε τότε, παρά δημιούργησε ένα άλλο κανάλι προπαγάνδας που το λέγανε η ΕΝΕΡ. Ακόμα και η Χούντα δεν το κατήργησε. Δεν έκλεισε τη δημόσια τηλεόραση, δεν έκλεισε συγνότητα. Μας θυμίζει η κυβέρνηση εποχές Ρουμανίας επί εποχής Τσαουσέσκου. Εμείς έχουμε να πούμε ένα. Αυτές οι συμπεριφορές που ακουμπούν τη δημοκρατία δεν θα περάσουν. Η αγκαλιά του ελληνικού λαού, του απλού, του Έλληνα πολίτη, του εργαζόμενου, η κοινωνική διαστρωμάτωση των ανθρώπων που είναι κάτω, που μας συμπαραστέκονται, δείχνει ότι όλος ο κόσμος, όλος ο ελληνικός λαός, μέσα από τη φτώχεια του, από την ανέχεια που μας έχει φέρει η κυβέρνηση της Τρόικα, η κυβέρνηση της Κολοτούμπας, η κυβέρνηση των Σαρδιμπάκων και των μάγων που κρύβουν, των ταχυδακτυλουργών που κρύβουν το ένα χέρι και το κόλπο το κάνουν με το άλλο, που άλλα μας έλεγε πριν μερικούς μήνες και άλλα μας λέει τώρα, η κυβέρνηση που έχει μάθει να είναι γονιπετής και να μας θυμίζει ραγιατισμό, έχουμε να πούμε ότι οι Έλληνες πολίτες, οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι οι άνθρωποι που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, δεν θα την αποδεχτούν, δεν θα ακολουθήσουν τον κατήφορο αυτής της κυβέρνησης. Αν ο κύριος Σαμαράς έχει επιλέξει να γίνει ο Ερντογάν της Ελλάδος, εμείς δεν έχουμε επιλέξει να είμαστε Τούρκοι. Πολλά μπορούμε να δεχτούμε, αλλά του Έλληνα ο τράχυλος ζυγό δεν υποφέρει. Όλα τα ανεχόμαστε το γύψο, δεν θα τον ανεχθούμε. Η δημοκρατία πλήττεται αφάνταστα, όχι γιατί θέλουν να κλείσουν έναν οργανισμό, γιατί θέλουν να κλείσουν την ελεύθερη βούληση, την ελεύθερη πληροφόρηση, με αυτόν τον τρόπο, εκβιαστικά. Και έχουμε να τους πούμε κάτι. Το κλείσιμο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης είναι το νέο πολυτεχνείο που ξεκινάει τη σπίδα, τη φωτιά, και δεν λέμε για ανατροπή καμιάς κυβέρνησης. Δεν είμαστε αυτοί που θα ανατρέψουμε τις κυβερνήσεις. Άλλοι έχουν χρέος μέσα στο κοινοβούλιο να τις ανατρέψουν. Εμείς όμως έχουμε πει ότι θα την παλεύουμε όπως το Πολυτεχνείο, γιατί και το Πολυτεχνείο τότε σε παρόμοιες συνθήκες γιγαντώθηκε, μεγάλωσε και κέρδισε. Οι εργαζόμενοι έχουμε ένα στόχο. Να αναδείξουμε τα ψεύδη της κυβέρνησης, άλλωστε κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο και από την ΕΡΤ και παντού δηλώσεις του κυρίου Κεδίκοβλου, που νομίζω ότι δεν θα κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη για τα ντρέπεται, που έλεγε ότι όταν ένα χαλικάκι κουνιόταν από την ΕΡΤ, παράδειγμα λέω, ότι συρρυκνόταν η ΕΡΤ, και πράγματι ήθελα να τη συρρυκνώσω και το παλέψαμε και το κερδίσαμε, ότι οι παραγωγές είναι χρυσοβόρες, ότι η ΕΡΤ δεν εκμεταλλεύεται τα δορυφορικά της κανάλια και σήματα και πρέπει να έχει 5 δορυφορικά κανάλια και μόνο αντί για ένα που έχει σήμερα και κάνει διαφυγόντα κέρδη, και ότι η ΕΡΤ πρέπει να είναι μοχλός ανάπτυξης για την περίοδο που ζει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Και πράγματι η ΕΡΤ έχει ιδιαίτερο ρόλο. Και σήμερα, έλεγε και κάτι άλλο, ότι το περιοδικό ραδιοτηλεόραση είναι η ζωντανή ιστορία του τύπου, του περιοδικού τύπου, γιατί έχει όλα τα προγράμματα και όλη την ιστορία της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου το 1938, και σήμερα έρχεται να την απαξιώσει, όταν προχτές το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε απόφαση να συνεχίσει, όταν ο προϋπολογισμός που είναι δοσμένος από το Υπουργείο Οικονομικών, τον κύριο Στουρνάρα, προβλέπει προσλήψεις εργαζομένων 280 με σύμβαση ορισμένου χρόνου και 150 με συμβάση έργου, γιατί το προσωπικό έχει φτάσει να δουλεύει πάνω από 12 ώρες χωρίς να πληρώνεται εδώ και 8 μήνες, γιατί του χρωστάνε 30.000 ρεπό, γιατί είναι απλήρωτο
όπως είπα, 8 μήνες, αλλά χρηματοδοτεί και τις δράσεις της ΕΡΤ με τα εκτός έδρας και με τις επιπλέον δουλειά που παράγει, γιατί δεν έχει πάρει άδεια το 2012 και του την είχαν επεκτείνει να την πάρει τον Οκτώβριο του 2013, ενώ τα σχέδιά τους ήταν να κλείσουν την ΕΡΤ, γιατί θεωρούν ότι μπορεί να διαφεντεύουν εν ονόματι του ελληνικού λαού κάλπικα, ψεύτικα, κοροϊδεύοντας. Όλα τα ανέχονται οι Έλληνες. Το γύψο δεν τον αντέχουν. Δεν τον ανέχονται. Λοιπόν, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, έχουμε και λέμε, σήμερα έχουμε συναυλία, συγκέντρωση του κόσμου. Δείχνουμε από το web radio, από την τηλεόραση, δικτυωμένοι με άλλους σταθμούς και τους ευχαριστούμε. Την Παρασκευή γίνεται μεγάλη συναυλία. Όλα τα μουσικά σύνολα της Ελλάδος, κρατική ορχήστρα, ορχήστρα ΕΡΤ κλπ. Θα δώσουμε μεγάλη συναυλία στο προάβλιο της ΕΡΤ με πολύ καλούς και καταξιωμένους καλλιτέχνες, με καλλιτέχνες που έχουν αφήσει ιστορία και πολιτισμό μέσα από την ΕΡΤ και στην Ελλάδα. Την Τρίτη ή την Τετάρτη μας έχουν καλέσει στο Ευρωκοινοβούλιο μαζί με τους συναδέλφους, νομίζω δημοσιογράφους, ΠΟΕΣΥ και ΕΣΥΕΑ κλπ. Μας έχουν δώσει χώρο και χρόνο να ενημερώσουμε την Ευρωβουλή για τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα. Έχουμε γίνει πρώτη είδηση παντού. Η αλληλεγγύη που βρίσκουμε από τα ευρωπαϊκά τηλεοπτικά κανάλια, αλλά και πολλές φορές και από τα ελληνικά μέσα, ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, είναι αξιόλογη και μας συγκινεί ακριβώς αυτή η χορδή που έχει πειραχτεί στον Έλληνα πολίτη, ότι μπορούμε να ανεχτούμε πολλά, τη δημοκρατία όμως δεν την παζαρεύουμε. Εγώ μόνο δύο κουβέντες, είμαι αντιπρόεδρος του Σωματείου των Δημοσιογράφων της Αθήνας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2.650 εργαζόμενους στον δρόμο, αλλά το κυριότερο είναι ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, δεν έχει φωνή. Και αυτό δεν πρόκειται να περάσει έτσι. Αυτό μόνο.